ξεκινάει την τέχνη και γιατί ο άνθρωπος κάνει τέχνη. Ή γιατί ο άνθρωπος θα έπρεπε να κάνει τέχνη. Όποια και να είναι αυτή η τέχνη, ας πούμε, σήμερα θα ασχοληθούμε με τη ζωγραφική. Ουσιαστικά είναι να μάθεις να βλέπεις. Η τέχνη αυτό είναι ο ρόλος της τέχνης. Να μάθεις να βλέπεις την ίδια τη ζωή. Και έτσι είναι ένας τρόπος, βλέποντας, τοποθετείς τον εαυτό σου. Αναλύεις και από τη στιγμή που αναλύεις τη ζωή, μπορείς να βρεις μια θέση σε αυτήν. Η τέχνη μπορεί να είναι μέσω μουσική, μπορεί να είναι μέσα στο θέατρο, το λόγο, δηλαδή ποιήση, μπορεί να είναι η τέχνη του χώρου, αρχιτεκτονική, αλλά μπορεί να είναι και η έκθεση καθαρά των χρωμάτων. Τι είναι ένα πρόσωπο? Ένα πρόσωπο είναι αυτό. Τα τρία στοιχεία που έχει ένα πρόσωπο είναι μάτια, μύτη, στόμα. Ένα πρόσωπο είναι σχετικά, μπορεί να είναι ομφάς, τώρα τον έκανα ομφάς, αλλά μπορεί να είναι στα τρία τέταρτα. Ή να είναι προφίλ. Το σχέδιο βγαίνει χάρη στη φωτοσκίαση. Γιατί θα έπρεπε να κάνει κάποιος τέχνη? Γιατί όταν κάνεις τη στιγμή που ασχολείσαι με την τέχνη, είναι η στιγμή που είσαι με αυτό που μιλάς με το έργο, όχι και να είναι αυτό. Αναζητάς μέσα που είναι ωραίο, είναι ωραίο, είναι αυτό που ήθελα. Το κάνω σωστά, δεν το κάνω σωστά. Παίρνεις επιβάβηση του αυτό που είσαι, δηλαδή αυτοκτήμηση. Είναι πάρα πολλά πράγματα που σου δίνει η τέχνη. Σου δίνει το μοτρίς. Μοτρίς είναι η κίνηση, να μπορείς να έχεις κινήσεις, ας πούμε. Ή να μπορείς να δουλεύει κεφαλικά. Παραδείγματος χάρη για την τρίτη ηλικία, για το σχάιμα κάνει πολύ καλό. Γενικά, οι αναζητήσεις που έχω. Οι αναζητήσεις μπορεί να είναι, ας πούμε, να θέλω να εκφράζω κάτι, γιατί μου μύριζε ωραία. Αυτό που θέλω είναι να παρασύρω τον κόσμο, τον κόσμο των συναισθημάτων, αυτό είναι. Να καθρεφτίζεται μέσα από τη δουλειά που κάνω. Η ελευθερία. Και μετά θα πάω στην αγάπη. Το δικαίωμα να είμαστε happy. Φελίθες. Και αυτό, που να προσφέρεις, να είσαι κομμάτι ενός συνόλου, αλλά να είσαι και μοναδικός. Αλλά...